Επισκέφτηκα σήμερα το ταχυδρομικό κατάστημα της Γουμένισσας μαζί με τον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας και τους Δημοτικούς Συμβούλους της περιοχής. Ως γνωστόν, εδώ και 2 χρόνια το κατάστημα της Γουμένισσας λειτουργεί με ένα μόνο υπάλληλο. Αυτός ο υπάλληλος έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, το οποίο ξεκίνησαν τα ΕΛΤΑ και τις επόμενες ημέρες πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί. Είναι ανάγκη όμως να διατηρηθεί ανοιχτό το κατάστημα της Γουμένισσας, καθώς δεν είναι μόνο η περιοχή της Γουμένισσας και τα πολλά μεγάλα χωριά που βρίσκονται γύρω, είναι η έδρα μιας Μητρόπολης, είναι έδρα ενός ιστορικού Δήμου και πρέπει ο κόσμος να μπορεί να εξυπηρετηθεί. Γι' αυτόν τον λόγο και ευχαριστώ τη διοίκηση των ΕΛΤΑ γι' αυτό, φροντίσαμε με μια εσωτερική μετακίνηση μονίμου υπαλλήλου να μπορέσει στο ίδιο επίπεδο που ήταν μέχρι σήμερα να συνεχίσει να λειτουργεί το κατάστημα της Γουμένισσας έτσι ώστε να παράγει το έργο το οποίο είναι αναγκαίο για την περιοχή. Οφείλω να θυμίσω εδώ, επειδή το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν πολλές κριτικές και πολλές δυσίωνες προβλέψεις από κάποιους που βιάστηκαν να δηλώσουν ότι το κατάστημα θα κλείσει, ότι αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να διορθώσει λάθη του παρελθόντος. Αυτοί που φρόντισαν τα ΕΛΤΑ να πάνε στο υπερταμείο το 2017, αντί να κάνουν την αυτοκριτική τους, αντί επίσης να αναλογιστούν ότι με δικές τους ευθύνες αποδυναμώνονται σε πολιτικά γραφεία, αποδυναμώνεται έψυχο δυναμικό των ταχυδρομείων, καλό θα είναι λοιπόν να κάνουν μόνο παραγωγική κριτική όταν πρέπει να την κάνουν, αλλά ταυτόχρονα και πριν την ξεκινήσουν να κάνουν την αυτοκριτική τους. Η κυβέρνηση ξεκινάει ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα, έτσι ώστε αυτά να γίνουν ανταγωνιστικά σε ένα νέο πεδίο το οποίο έχει δημιουργηθεί και να μπορέσουμε να καλύπτουμε και όλη την ελληνική περιφέρεια και ταυτόχρονα να είναι πιο ποιοτικές οι υπηρεσίες τις οποίες θα παράσχονται. Το κατάστημα της Γουμένισσας λοιπόν παραμένει όπως ήτανε, με τον μόνιμο υπάλληλο ο οποίος θα μετακινηθεί το επόμενο διάστημα και θα εκπαιδευτεί από τον παρόντα υπάλληλο, και θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω τον υπάλληλο ο οποίος αποχωρεί, ο οποίος πραγματικά επί 35 χρόνια προσέφερε πάρα πολλά στην περιοχή. Χρόνια πολλά σε όλους. Με ιδιαίτερη αναπόφευση ακούσαμε πριν από λίγο τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης να μας ανακοινώνει ότι τελικά το ταχυδρομικό κατάστημα στην Γουμένισσα παραμένει ως έχει, καθώς υπήρξε η μέριμνα στο να τοποθετηθεί εδώ νέος υπάλληλος, του οποίου αναμένεται τις επόμενες ημέρες η κατάθεση, τοποθέτησή του στην Γουμένισσα, και έτσι θα μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί το κατάστημα χωρίς προβλήματα. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Γιωργαντά, για την μεγάλη του συμβολή στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Και έτσι καταφέραμε να κρατήσουμε άλλη μία υπηρεσία στο Δήμο μας.